Κύριε Ζησιόπουλε, έχετε δει κανένα μάτς του Άρη από κοντά? Κάνα μας το άλλο, έχω δει από κοντά. Λοιπόν, Θανάσης Ζησιόπουλος, περίμενε να σε συστήσω στον κόσμο. Ναι. Θανάσης Ζησιόπουλος, φίλος πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι έχει γεννηθεί ή μέσα στο Βικελίδης πρέπει να γεννηθεί ή μέσα στο Αλεξάνδριος, ένα από τα δύο τώρα. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Πλέον δραστηριοποιείται βέβαια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, σηκώνει βάρη, πολλά. Πώς λέγεται ακριβώς το... γιατί το κάνω πάντα λάθος, πώς λέγεται ακριβώς η διαδικασία εκεί που έχετε στήσει με πολύ ωραίο τρόπο στο γυμναστήριό σας, πώς το λέτε εσείς εκεί που γυμνάζεστε? Έχουμε το προπονητήριο, λειτουργεί και με τμήματα CrossFit και με τμήματα μόνο Άρης Βαρών, Ολυμπιακών Άρης. Το CrossFit ήθελα να, για να μην έλεγα κανένα μια χαζομάρα γι' αυτό. CrossFit λοιπόν, μπράβο. Όχι, σιγά. Αλλά πλέον είσαι και διοίκηση στην Άρης Βαρών, έχω πληροφορηθεί, έτσι. Υπάρχει εξέλιξη. Άρησε, φίλε, άρησε. Λοιπόν, Θανάση μου, ελπίζω σε λίγο να έχουμε και τον Πύρο Δήμα. Προφανώς τώρα έχει κάτι με το κινητό, ναι, του. Δυστυχώς είναι οι μέρες τέτοιες που πρέπει να τρέξουν κάποιες εξελίξεις και ο Πύρος είναι από χρόνο πολύ δύσκολα, αλλά μπάς περιπτώσει. Έχουμε το ραντεβού μας βέβαια. Ελπίζω να τα βρει τα 10-15 λεπτά που μας υποσχέθηκε και να τον έχουμε. Στείλ του και κανένα μήνυμα ότι πρέπει να βγει στο λίμπερο της καρδιάς μας. Λοιπόν, πλέον είσαι στο διοικητικό συμβούλιο της Άρσης Βαρών, της Ομοσπονδίας της Άρσης Βαρών. Με στόχο, Θανάση μου? Εντάξει, κακά τα ψέματα, δυστυχώς όλος ο εραστεχνικός αθλητισμός τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα περνάει από πολύ μεγάλη ύφεση, δέχεται μεγάλη πίεση. Δυστυχώς όλα ξεκινάνε και τελειώνουν στο οικονομικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πρέπει λίγο να αλλάξουμε τα πλάνα μας, πρέπει λίγο να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. Ήρθε και η πανδημία και τα προβλήματα που έτσι κι αλλιώς υπήρχαν στον ατομικό αθλητισμό έχουν πάρει πλέον μορφή και ονοστιβάδας. Ο στόχος είναι ένας, είναι να προσελκύσουμε όσο δυνατόν πιο πολύ κόσμο, ανεξαρτήτου ηλικίας, σίγουρα νέα παιδιά, για τα νέα παιδιά είναι το μέλλον. Αλλά πέρα από αυτό δεν μας απασχολεί μόνο ο πρωταθλητισμός, μας απασχολεί και ο αθλητισμός, μας απασχολεί και αθλούμενοι, μας απασχολεί να προσφέρουμε υγεία, ευεξία, καλή φυσική κατάσταση, πρόληψη τραυματισμών, θωράκιση νοσοποιητικού κτλ. Και από εκεί και πέρα σίγουρα να καταφέρουμε να βγάλουμε αυριανούς αθλητές. Κάνετε μια αρκετά μεγάλη προσπάθεια και ως ομοσπονδία για νέους αθλητές. Ένα άθλημα το οποίο έχει δώσει βέβαια πάρα πολύ μεγάλες, με τον Πύρο Δήμα κυρίως, αλλά και με άλλους αθλητές, πάρα πολύ μεγάλες διακρίσεις και σε Ολυμπιακούς αγώνες και βέβαια και σε πανευρωπαϊκά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Θεωρείς ότι υπάρχει δυνατότητα να επανέλθουν αυτές οι επιτυχίες? Καταρχήν, αν η Ελλάδα έχει φτάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, σε πρωτοπόρο σε παγκόσμιο επίπεδο, ήταν το ομαδικό άθλημα του μπάσκετ, το ατομικό η Άρση Βαρών. Mm-hmm. Δηλαδή αυτά που έχει προσφέρει η Άρση Βαρών στη χώρα μας δεν τα έχει προσφέρει άλλο άθλημα. Σίγουρα, δεν ξέρω αν μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε σε τόσο υψηλό επίπεδο, άμα ξαναβγεί κάποιος αθλητής από τον Πύρο Δήμα. Το Πύρο Δήμα είναι ένα φαινόμενο στην ιστορία της Άρση Βαρών, με τους τρεις καλύτερους αθλητές. Με καλύτερους αθλητές. Αλλά με συστηματική δουλειά, αντιγράφοντας, γιατί ο Πύρος Δήμας ήταν και για χρόνια διευθυντής τεχνικής ομάδας των ΗΠΑ, αντιγράφοντας πετυχημένα μοντέλα από το εξωτερικό και ειδικά από τις ΗΠΑ, ναι, μπορούμε να ανέβουμε επίπεδο. Ήδη υπάρχει από τον κόσμο και λόγω του CrossFit, το CrossFit έχει κάνει λίγο την Άρση Βαρών πιο δημοφιλή. Υπάρχει ένα έντονο ενδιαφέρον από διάφορες ηλικίες και από τα δύο φύλλα. Μην σας πω ότι το γυναικείο φύλλο κατά 60% πρέπει να υπερτερεί κιόλας σε αθλητές και αθλούμενες της Άρσης Βαρών. Και με συστηματική δουλειά, ναι, μπορούμε να ανέβουμε επίπεδο. Μπορούμε να ανέβουμε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί πιστεύω ότι και σαν λαός είναι ένα άθλημα που μας ταιριάζει. Εδώ ενημερώνομαι, μας έχει στείλει μήνυμα ο Πύρος, ότι είναι σε έλεγχο στη Μόσχα και δεν τους επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να μιλήσει στο τηλέφωνο, γιατί είναι λίγο αυστηρά, λέει, αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αν δεν τον μπορέσουμε σήμερα, το μεταφέρουμε για αύριο. Εντάξει, μην τον συλλάβει τώρα για κανένα Ρώσο εκεί πέρα. Όχι. Στη Μόσχα, η οποία είναι λίγο λίγα αστηρά τα πράγματα. Οκ, εντάξει. Θα το κάνουμε
είτε αργότερα σήμερα, είτε αύριο. Δεν πειράζει, έχουμε τον Θανάση, ο οποίος επίσης σηκώνει βάρη. Εντάξει, μπορεί να μην έχει πάρει πόσα, τρία χρυσά έχει πάρει ο Πύρος. Αλλά εντάξει. Τρία χρυσά και ένα χάλκινο. Ωραία, ωραία, ωραία. Πες μου λίγο, να το πάμε λίγο, αφού δεν θα έχουμε τον Πύρα, να το πάμε λίγο έτσι στα δικά μας τα θέματα περισσότερο. Πες μας λίγο για την προσπάθεια που κάνετε στον Άρη. Και με το CrossFit, όπως είπες, και με την Άρση Βαρών. Έχετε κάνει και ένα πολύ ωραίο χώρο, από ό,τι έχω διαπιστώσει από τα βιντεάκια τα οποία ανεβάζεις. Από εσύ, τα βέβαια. Τα ειδήσει δεν το έχει διαπιστώσει όμως. Για να μην τρομάξουν οι άλλοι εκεί πέρα όταν έρθω, γι' αυτό. και φύγουν. Για πες μας για πράγματα για την προσπάθεια που κάνετε εκεί. Εντάξει, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, πάρα πολύ δειλά, και άμα θυμάσαι πολύ καλά, ίσως ήταν και τα χειρότερα χρόνια του Άρη, εκείνη την περίοδο, 2012-2013, πάρα πολλές δυσκολίες. Μπας περιπτώσει, αγκαλιάστηκε αυτή η προσπάθεια και ειδικά από τον συγχωρεμένο τον πρώην πρόεδρο τον Ιωάννη τον Ψηφίδη, καλή του ώρα, αλλά και με τον Λευτέρη Αρβανίτη που, καταρχήν το θεωρώ ίσως στην πιο δύσκολη συγκυρία του ερασιτέχνη από άποψη πανδημίας. Βρέθηκε στο τιμόνι ο Λευτέρης και επιτρέψτε μου να πω, ευτυχώς που έχουμε τον συγκεκριμένο πρόεδρο, χωρίς να θέλω να βαντάρω κανέναν, για κάποιους χειρισμούς που έχουν γίνει, ευτυχώς που έχουμε έναν άνθρωπο με την ανάλογη εμπειρία και δυναμική. Βάσει περιπτώσει, ο Άρης σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα μέτωπα, σιγά σιγά θωρακίζεται, σιγά σιγά δυναμώνει. Πέρα από μένα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως είναι ο Χρήστος Ογρόλιος, ο οποίος έχει βγει και αυτός στην αντίστοιχη ομοσπονδία της Ξηφασκίας. Ναι. Κάνουμε ένα στα δυναμικά, στα βαρέα αθλήματα, όπως είναι, συγγνώμη, στα μαχητικά αγωνίσματα, όπως είναι η πάλι και το τζούντο, γίνεται ένα αντίστοιχο δυναμικό μπάσιμο. Και γενικότερα, επειδή λίγο πιο παλιά Γιάννη το θυμούνται πάρα πολύ καλά, ότι ο Άρης παραδοσιακά, ο ΑΣ Άρης παραδοσιακά είχε το όνομα ότι δημιουργεί αθλητές, φτιάχνει αθλητές. Περάσαμε δύσκολες συγκυρίες, κάπου εντάξει μπορεί ο σύλλογος να κάνει μια κοιλιά, αλλά αυτό εδώ το όνομα πιστεύω σιγά σιγά το ξαναφτιάχνουμε, το ξαναθωρακίζουμε, το ξαναβάζουμε στη θέση που πρέπει να είναι, να ξαναφέρουμε στη μέση της οικογένειας της Θεσσαλονίκης ότι αν το παιδί τους θέλουν να αθληθεί σωστά, με ασφάλεια, σε ένα χώρο που έχει όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές διατάξεις. Αυτό είναι ο Άρης, αυτό είναι το κλειάδι της Βικελίδης. Αν ένας εργαζόμενος μπορεί να ξεκλέψει μια-δυο ώρες για να έρθει να κάνει την προπόνησή του με ασφάλεια όπως θα πρέπει για να προσφέρει κάτι θετικό στη φυσική του κατάσταση και στην υγεία του, αυτό είναι οι προπονητές του Άρη, είναι τα τμήματα του Άρη. Και εντάξει, για να ευλογήσω και λίγο τα γένια μας, πιστεύω ότι κάνουμε ιδιαίτερα επιστημονική δουλειά μαζί με τον Γρηγόρη τον Στουπιάδη. Πρώην και αυτός αθλητής, ήταν και αυτός στις εθνικές ομάδες εφήβων και νεανίδων της Άρσης Βαρών και προσπαθούμε να το προσεγγίσουμε και στο σύνολό του αλλά και ατομικά ξεχωριστά, γιατί τελείως διαφορετικές ανάγκες έχει ένα παιδάκι 15 χρονών, τελείως διαφορετικές ανάγκες έχει ένας αθλητής στα 25 του, τελείως διαφορετικές ανάγκες έχει ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη στα 45, στα 50, στα 55. Επομένως εξατομικευμένα και στοχευμένα προσπαθούμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στον καθένα συγκεκριμένα. Βέβαια βλέπω εδώ στο site του Ερασιτέχνη ότι φέρνετε και αρκετά μετάλλια στο σύλλογο. Βέβαια τον τελευταίο χρόνο έχουμε διαφοροποιήσει λίγο τις προτεραιότητές μας. Δεν υπάρχουν αγώνες, έχουμε πάει στην ατομική άθληση. Μου έκανε και εντύπωση το γεγονός ότι ενώ η Άρση Βαρών είναι ένα άθλημα το οποίο είσαι μόνος σου, άντε να είσαι με τον προπονητή σου και σηκώνεις μπάρα και τα λοιπά, δεν είχατε δραστηριότητες και προπονήσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Δηλαδή από ποιον να κολλήσεις, από την μπάρα? Μπορέσαμε να πετύχουμε κάνοντας, στέλνοντας επιστολές προς τον Υπουργό τον κύριο Αργενάκη, αλλά και μιλώντας και με τον Γενικό Γραμματέα τον κύριο Μαπρωτά, μπορέσαμε να πετύχουμε σε ανοιχτό χώρο ως τρία άτομα να προπονούμαστε, γιατί αναγνώρισαν από το Υπουργείο την ασφάλεια του αθλήματος, ότι είσαι εσύ και ο εξοπλισμός σου μόνος, ο οποίος μπορεί πολύ εύκολα να απολυμανθεί. Και έτσι στον ανοιχτό χώρο, κυρίως στη θύρα 2, έχουμε το δικαίωμα έως τρία άτομα να τα κάνουμε προπόνηση. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας έσωσε. Με ποια έννοια? Ότι εκεί που δημιουργήσαμε μια πολύ καλή αγωνιστική ομάδα, ένας αθλητής όταν μένει 5, 6, 10 μήνες εκτός προπονήσεων,
αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε ότι αυτό εδώ είναι καταστροφικό. Πρώτα απ' όλα ο αθλητής κάνει το κίνητρό του. Mm-hmm. Δεν μπορείς ο αθλητή να του επιβάλλεις να κάνει διατροφή, να ακολουθήσει πρόγραμμα προπόνησης, να ακολουθήσει έναν αγωνιστικό σχεδιασμό. Ευτυχώς καταφέραμε να πετύχουμε από τον Ιανουάριο και μετά να μπορούμε έστω 3 άτομα να προπονούμε. Όχι ότι είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει το τμήμα, αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε κάποιους αθλητές μας να τους διατηρήσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο. Ναι, δυστυχώς δεν υπάρχουν αγωνιστικές δραστηριότητες. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς μπορούν να υπάρξουν. Βλέπω σε χώρες όχι μόνο της Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη ότι υπάρχουν αγωνιστικές δραστηριότητες. Η άποψή μου είναι ότι και με τη βοήθεια των εμβολιασμών και με τη βοήθεια των selfie, rapid test ή μοριακών, αν υπάρχει καλή διάθεση, θα μπορούμε να ξαναέχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις. Κινδυνεύει να χαθεί μια γενιά αθλητών, όχι μόνο στην Ασφαρών, γενικότερα μιλάμε για τον ατομικό αθλητισμό. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Δηλαδή, ο αθλητής δεν είναι προϊόν. Σίγουρα όλοι οι κλάδοι της οικονομίας έχουν πληγεί. Αλλά ο αθλητής δεν είναι κάτι που θα το βάλει στο όχι, δεν το βάλει στο ράφι. Αν ο αθλητής 6, 8, 10 μήνες μείνει εκτός, δεν ξέρω αν μετά μπορεί να ανακάμψει και να ξαναφτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και για να φτάσουμε στο επίπεδο να στελεχώνουμε τις εθνικές ομάδες, θα πρέπει πάντα τα προπονητήρια να έχουν κόσμο. Mm-hmm. Και επίσης υπάρχουν πολλά προπονητήρια τα οποία δεν έχουν ανοιχτό χώρο όπως έχουμε την τύχη να έχουμε εμείς ανοιχτό χώρο και δεν κάνουμε τίποτα οι άνθρωποι. Είναι σίγουρα, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εύχομαι να υπάρξει καλή διάθεση, να υπάρξει πολύ καλή συνεννόηση για να καταφέρουμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γιατί το ζητούμενο όλο είναι αυτό. Mm-hmm. Πες μου λίγο και πώς βλέπεις φέτος την ποδοσφαιρική ομάδα. Νομίζω, εντάξει, επειδή παρακολουθείς πάρα πολλά χρόνια, είναι σε ένα επίπεδο ικανοποιητικό φέτος, νομίζω, ο ποδοσφαιρικός Άρης. Καταρχήν το πρώτο μάτς που είχα δει στο Χαριλάου ήταν το 89, Άρης Ηρακλής 2-1 με τον Κολομητρούτσι. Ναι, το 89. Και το 89, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, εκεί που είναι η θύρα 1, ναι. Βάζει ο Κολομητρούτσι στον κόλπο, περνάει μπάλα του τερματοφύλακα και πάει σιγά σιγά και βασανιστικά. Δεν από το σύστημα που ακολούθησε. Ναι, εντάξει, μετά. Όχι, δεν πρέπει. Βάσουλε, και στο παλέ, πρώτη φορά να πέρα χρονών με τον πατέρα μου καλή του ώρα, είχα δει το Άρης The Boss, τον Μάρτιο του 86. Ωραία, φίλε, που θυμήθηκε The Boss, ρε φίλε. Το 87. Το 87, συγγνώμη, το 87. Θυμάμαι που το παλέ είχε πράσινα καθισματάκια εκεί στην 2 και στην 3 και πάνω στα δημοσιογραφικά στην 1. Αυτό το άλλο ήταν τσιμέντο. Η The Boss, η Kingston από την Αγγλία και η Saturn από την Γερμανία. Το 87 και λέω ότι έκανα λάθος το 87. Εντάξει, μπορούμε να πάρουμε το κύπελο φέτος. Ναι. Έπρεπε να το πάρουμε. Να μην ξέρουμε τι. Θα το πάρουμε όμως, δεν, του χρόνου, δεν ξέρω. Έτσι. Θα το πάρουμε, δεν γίνεται. Εντάξει, πιστεύω ότι στα play-off δεν θα δυσκολευτούμε να βγούμε δεύτερη. Δεν θα δυσκολευτούμε. Να σε ρωτήσω κάτι, επειδή έχετε το χώρο σας βέβαια στο Κλεάν της Βικελίδης, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα και γενικότερα για ανακατασκευή του γηπέδου, έχουν και διάφορα, τρέχουν διάφορα project σε συνεργασία ερασιτέχνης βέβαια, έχει το γήπεδο με τον κύριο Πατσαρτζίδη από την ΠΑΕ για σκέπαστρο στη 2 κτλ. Δεν ξέρω αν έχεις δει καθόλου την προοπτική που θα γεννηθεί για πολλά αθλήματα σαν το δικό σας, αν ο Άρης, ο ερασιτέχνης Άρης, πάρει τη χρήση και την ομή του Αλεξανδρίου, του Νίγκαλης Χόλ, όχι της σάλας της μπασκετικής βέβαια, αλλά όλων αυτών των χώρων, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και πολλά τέτοιου είδους αθλήματα που κατοικοεδρεύουν στο Αλεξάνδριο και λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο εκεί. Εντάξει, τώρα να συζητήσουμε το γεγονός ότι το Αλεξάνδριο δεν είναι του Άρη. Αλλά αυτό έπρεπε να ήταν δεδομένο από... Καλά, σίγουρα αυτά είναι και οι δικές μας παθογένειες. Ναι. Αλλά το Αλεξάνδρος έπρεπε να ήταν του Άρη από το 90. Ναι. Πάσο εντός. Ας γίνει το 21. Δεδομένο το ότι... ας γίνεται, ναι, ας γίνεται 21. Σίγουρα είναι μια άλλη προοπτική γιατί το Αλεξάνδριο είναι στο κέντρο της πόλης. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό προσβάσιμο και από τα ανατολικά και από τα δυτικά και από 40 εκκλησιές, από Άγιο Παύλο κτλ. Είναι προσβάσιμο από όλες τις περιοχές. Δεν θέλω όμως να μιλάω θεωρητικά. Δυστυχώς στον Άρη έχουμε χρωτάσει από υποσχέσεις, γενικότερα από την πολιτεία, διαχρονικά το λέω αυτό, δεν το λέω τώρα. Mm-hmm. Έχουμε χρωτάσει από υποσχέσεις, έχουμε χρωτάσει από αδικία σε ό,τι αφορά τι έχουμε καρποθεί εμείς και τι έχουν καρποθεί σε κάποια χωράφια προς την Πηλαία. Να μην λέμε παραπάνω.
Αν γίνει αυτό εδώ το γεγονός, τώρα θα το δούμε τότε το δεξετάσιο, σίγουρα είναι πάρα πολύ θετικό, αλλά μέχρι να γίνει κάτι τέτοιο, ας μην κάνουμε θεωρητικά σχέδια. Ωραία. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λογικά, είτε αργότερα είτε αύριο θα τον έχουμε τον Πύρο, μας το υποσχέθηκε. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι ένας έλεγχος με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι λίγο... είχαμε συμβούλια, σήμερα έπρεπε να πάει στη Μόσχα, είναι λίγο... Και εντάξει, γενικότερα σαν χώρα έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω σε εξελίξεις, όχι μόνο στην Ασυβαρό, στον ατομικό αθλητισμό. Και πρέπει λίγο να τρέξουμε μαραθώνιους ρυθμούς εκατοστάρι για να φτάσουμε τις υπόλοιπες χώρες. Είναι ένα ζήτημα και αυτό. Θανάση, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές σας για τον χρόνο. Να είσαι καλά.